Με 16 πρωτότυπα έργα και συμπαραγωγές που διαγωνίζονται σε όλες τις κατηγορίες του animation, οι Έλληνες δημιουργοί κινουμένων σχεδίων δίνουν για δεύτερη χρονιά δυναμικό παρόν στο παγκοσμίου φήμης Φεστιβάλ Animation στο Ανσί της Γαλλίας. Την ελληνική αποστολή στηρίζει και φέτος η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η ελληνική παρουσία φέτος είναι και πιο ενισχυμένη και είναι και αρκετά δυνατή. Και γενικότερα ο χώρος, ο κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων είναι ένας κλάδος στον οποίο η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στο μέλλον, διότι έχει και πολύ ικανό προσωπικό. Είναι μια χώρα που παράγει ιστορία, είναι η χώρα που γέννησε το δράμα και τη μυθοπλασία. Μεταξύ άλλων, στο ελληνικό περίπτερο στο Ανσί παρουσιάζονται 3 ταινίες μεγάλου μήκους, 6 σχέδια παραγωγής για τηλεόραση και ίντερνετ και 5 ταινίες μικρού μήκους. Στόχος η προσέλκυση διεθνών συμπαραγωγών και βασικό εργαλείο, το νέο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που ψηφίστηκε πρόσφατα. Το Διεθνές Φεστιβάλ στο Ανσί της Γαλλίας αποτελεί το σημαντικότερο του είδους, καθώς κάθε χρόνο επισκέπτονται περισσότεροι από 12.000 επαγγελματίες του κλάδου. Και φέτος το διεθνές ενδιαφέρον για το ελληνικό περίπτερο είναι έντονο. I believe it's got a really good future, you know. I've seen some very good films here in Annecy in the past. Now I have great faith in the future of Greek animation. It seems to me that you're well set up. To achieve great things. Το Διεθνές Φεστιβάλ στο Ανσί της Γαλλίας θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Ιουνίου. Όπως ανακοινώθηκε, η χώρα μας επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει την επίσημη παρουσίαση των υποψηφιότητων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινουμένων Σχεδίων ΕΜΗΛ τον Νοέμβριο στην Αθήνα.